Καλησπέρα σας, Γιώργο και Νίκο. Γιάννη και Νίκο. Εύχομαι να Ο είστε Γιάννης καλά. Απαντάει και σε Γιώργος, μην αγχώνεσαι. Ξέρετε, γιατί προηγουμένως μιλούσαμε, Γιώργο, γι' αυτό. Εντάξει, Μαρία μου, καλησπέρα. Με ένα φίλο ιστορικό. Με ένα φίλο ιστορικό. Καλησπέρα από Φραγκφούρτη. Ναι, είμαι στη Φραγκφούρτη. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο Φραγκφούρτη-Στουτκάρδη να το έχω κάνει μια διαδρομή περίπου Καβάλα. Πέραμος. Μάλιστα. Έτσι το έχω κάνει εγώ. Μάλιστα. Για δώσ' μας λίγο, σε παρακαλώ. Περίμενε, βρε. Τι καιρό έχει, καταρχάς, ας μπούμε λίγο στο... Αχ, παιδιά, είναι τυποποιημένη η εικόνα του καιρού εδώ πέρα. Τι άλλο θα έχει, μουντός, άχρωμος, βροχή, συννεφιά. Τι να σας πω τώρα, μου λείπει ο ήλιος εδώ και 20 μέρες καθώς έκανα την παλινόση. Ναι. Είπα μήπως χιόνισε, λέω, μήπως είχατε τίποτα χιονάκι. Καλύτερα να σου πω, αγαπητέ Νίκο, καλύτερα να χιονίζει παρά να είναι αυτό κομμάτι και έχει μια μονιμότητα αυτό το μουντό, αυτό έτσι το άχρωμο που λέω εγώ. Κάτι που σου προκαλεί και θλίψη όταν βλέπεις τον καιρό. Γι' αυτό Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Μείνετε στην Ελλάδα. Μην μετακινήσετε, μην γίνετε μετανάστες, καθίστε στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Γερμανία δεν είναι άλλο στα πάνω της. Η Γερμανία που λέμε μας τελείωσε. Η Γερμανία δεν είναι η χώρα πια, η αγγελική εκείνη χώρα που περιμέναν όλοι να έρθουν, να εργαστούν, να βάλουν το κάτι της στην άκρη για να το χρησιμοποιήσουν στην Ελλάδα με κινητά και ακίνητα. Γερμανία μόνο για τουρισμό, μόνο για επίσκεψη. Σας το λέω αυτό. Μάλιστα. Εγώ, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα ζούμε το μέγεθος της ακρίβειας. Για δώσ' μας λίγο ένα μέγεθος για να καταλάβουμε. Ένα μέγεθος. Θα αναφερθώ στα καταστήματα που πάμε και κάνουμε τις αγορές μας, τα τρόφιμα και όλα αυτά που απαιτούνται για την καθημερινότητά μας. Ναι. Υπάρχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως και στην Ελλάδα. Σας πληροφορώ ότι φτάνει στο σημείο να δεις το αλεύρι 1,60 το κιλό, να δεις τη ζάχαρη 1,35-1,40. Να δεις το ψωμί, το ψωμί το λες ψωμάκι εδώ πέρα. Δεν πεινάμε, απλά... Αν κάποτε πήγαινες να κάνεις μία αγορά και διέθετες το ποσό των 70 ευρώ, έχει διπλασιαστεί αυτό. Κατά προσέγγιση, δεν θα πληρώσεις τώρα τα 70 που πλήρωνες άλλοτε, θα πληρώσεις 120. Αυτό συμβαίνει. Ακρίβεια, ακρίβεια. Ειλικρινά σας λέω, εγώ το έζησα εδώ και 20 μέρες καθώς επέστρεψα, απογοητεύτηκα. Διότι αν σκεφτούμε και αν θεωρήσουμε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση της ακρίβειας δεν μπορεί να απεξέλθει και δεν συμβαδίζει με τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι εδώ, η Γερμανία σε 5 χρόνια θα έρθει σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι ήταν η Ελλάδα το 2010 και μας κορόιδευαν και μας χλέβαζαν. Συγγνώμη, αυτό οφείλω να το πω. Μην ξεχνάμε τι περάσαμε το χρονικό διάστημα της κρίσης. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Και όσο μιλάς βλέπουμε και ενδεικτικά και κάποια προϊόντα τα οποία μας έστειλες από σούπερ μάρκετ και δηλαδή ακόμα, ακόμη και στα καταστήματα τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε, Aldi και τα λοιπά, τα οποία είναι γερμανικές αλυσίδες. Μου δίνεις τη σκυτάλη και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήθελα να το θίξω αυτό. Και εδώ έχω κάνει την έρευνά μου, γνωρίζοντας ότι θα κάνουμε την εκπομπή, μια έρευνα που κυμαίνονται εδώ οι τιμές. Έχω πάει, παιδιά, δεν ξέρω πώς δεν με πιάσαν ακόμη στα καταστήματα που έβγαζα όλες τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω γιατί είμαι. Δεν απαγορεύεται, δεν είναι παράνομο. Όχι. Δεν απαγορεύεται. Εντατικά. Σας πληροφορώ. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω χρήση του ονόματος του συγκεκριμένου καταστήματος, της συγκεκριμένης αλυσίδας. Κάνει. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα τέτοιο στην Ελλάδα δεν είναι. Το Aldi αποδείχθηκε ότι έχει πολύ πιο προσιτές τιμές από ότι το Lidl. Προσέξτε, δώστε βάση. Το Lidl έχει αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές. Τα έχει αυξήσει, υπάρχει μια αύξηση. Και όχι αύξηση ομαλή. Αύξηση... Νομίζω οι Γερμανοί όμως ότι δεν προτιμούν πάρα πολύ το Lidl και προτιμούν περισσότερο το Aldi. Δηλαδή, όσες φορές έχω επισκεφθεί γιατί έμεινα εκεί... Και μιλάω με φίλες μου οι οποίες είναι από Γερμανία και ζουν μόνιμα. Μου είπαν ότι δεν είναι τόσο πολύ στην συνήθεια των Γερμανών. Των καταναλωτών, το συγκεκριμένο κατάστημα. Λοιπόν. Θα σας πω, για να μην υποτιμάμε, γιατί παλαιότερα υπήρχε μία εικόνα υποτίμησης προς αυτά τα δύο συγκεκριμένα καταστήματα, τις αλυσίδες. Σαν τα πιο οικονομικά, ναι. Ως επιτοπλίστων, αυτό που υπερισχύει είναι η αλλοεθνής παρουσία.
Ναι. Έχει όμως και Γερμανούς, ίσως παλιότερα δεν ήταν και τόσο πολύ. Τώρα έχει γιατί τα προϊόντα τους. Εγώ κοιτάτε να δείτε. Πιστεύω το κάνουν οι περισσότεροι εδώ πέρα. Εγώ κοιτάω αυτό. Όταν θέλω να πάρω κρέας, θα πάω στα σφαγεία. Όταν θέλω να πάω ψάρια, θα πάω στην αγορά. Όταν θέλω να πάρω αλεύρι, ζάχαρη, όλα αυτά τα παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά στο αλεύρι και στη ζάχαρη και στη γεύση. Αυτό και φυσικά θα τα προμηθευτώ από εκεί που είναι πολύ πιο προς την τιμή, που είναι το Aldi, διότι το Lidl το έχει καταλήψει. Το Lidl έχει υποστεί σε αυτήν, έχει μπει σε αυτό το σκαλοπάτι. Αλλά έχει τόσο μεγάλη αύξηση στα προϊόντα τα καθημερινά, τα οποία είναι νοικοκυρά, μάλιστα. Έχει. Και τα κρέατα, εξίσου και τα κρέατα, όπως σας είπα, εγώ τα προμηθεύουμε από τα σφαγεία. Γιατί στα σούπερ μάρκετ τα κρέατα εξίσου έχουν και αυτά αλλοπρόσαλες τιμές. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα, νομίζω ότι έστειλα μία φωτογραφία με κρέας από ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη λίστα καταστημάτων. Να, το βλέπω στο ρεύε. Θα δείτε λίγο. Όχι, αυτά είναι σαλάμια. Αυτά είναι τα σαλάμια. Αυτά είναι στο Aldi. Αυτά είναι στο Aldi. Το ρεύε, υποτίθεται ότι είναι το κατάστημα που το προτιμάει η ελίτ, ας το πούμε κάπως έτσι, σχετικό τώρα αυτό. Εκεί, παιδιά, είναι να μπεις και να πάρεις αυτά που θεωρείς ότι θα τα βρεις σε άλλα σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτό που εκτιμώ και μου κάνει εντύπωση είναι ότι το ελληνικό γιαούρτι δεσπόζει σε όλα τα καταστήματα. Είτε Aldi, είτε Lidl, είτε ρεύε, είτε οποιοδήποτε άλλο μεγάλο κατάστημα. Και μου κάνει εντύπωση. Αν είδατε το ελληνικό γιαούρτι, δεν ξέρω, υπάρχει μια υποτιμητική έτσι, υποτίμηση στην τιμή, είναι ένα 69 τα 4 κουπάκια. Μάλιστα. Ναι. Μας το υποτιμάνε. Δεν μου άρεσε αυτό. Ήθελα να διαμαρτυρηθώ, μας το υποτιμάνε. Δηλαδή το γερμανικό το γιαούρτι, που δεν είναι και τόσο εύγευστο. Άοσμο, άχρωμο που λέω εγώ. Άχρωμο. Ναι. Το λέω αυτό έτσι για να δώσω τη μεταφορική έννοια ότι είναι χάλια. Ότι είναι χάλια. Εκεί μιλούμε πιο ακριβά. Το ελληνικό το γιορτάκι δεν το έχουν τόσο φθηνό, δεν το κατάλαβα. Τι μας περάσανε εμάς εκεί στην Ελλάδα, εμείς δηλαδή να εξάγουμε και να τα παίρνουν αυτοί και να τα μοσχοπουλάνε. Αυτό το ξέρουμε, αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Μαρία, λες αλήθειες και ξέρεις, ακούω προσεκτικά και ο Νίκος εδώ έχει αναφέρει και τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ. Σε υποδεχτήκαμε στην εκπομπή σήμερα με χαμόγελο και το δικό μου το χαμόγελο πάγωσε με αυτά που μου λες τώρα. Μου μετέφερες και θερμοκρασία και. Δηλαδή, περνάς ένα θετικό μήνυμα, μείνετε Ελλάδα, γιατί η Γερμανία δεν είναι αυτή που θυμόσαστε, είναι για διακοπές 5-10 μέρες μέχρι εκεί. Εντάξει, όταν βλέπεις τώρα και τις τιμές, να βλέπεις τη Μαρία τώρα να ζει στη Γερμανία εκεί, να ζει στη Φραγκφούρτη και να σου μεταφέρει το κλίμα από τα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν είναι και καμιά φτηνή πόλη. Δεν είναι καμιά φτηνή πόλη, αλλά σου λέει ξεχάστε αυτό που γνωρίζατε. Η Στουτγκάρδη δεν θεωρούνται και. Ναι. Η Φραγκφούρτη δεν είναι φθηνή πόλη, γιατί είναι η πρωτεύουσα του χρηματιστηρίου, η πρωτεύουσα της κεντρικής τράπεζας. Ναι, αναμφισβήτητα δεν είναι. Αλλά να πω ότι εξίσου τις ίδιες τιμές συνάντησα και στη Στοτκάδη. Εγώ μοιράζω τον χρόνο μου μαζί με την κόρη μου. Έρχομαι και γίνομαι και εγώ φοιτήτρια εδώ πέρα. Να ζω λίγο το φοιτητικό κομμάτι. Ξαναφεύγω πάλι στο σύζυγο στην Στοτκάδη. Γιατί εργάζομαι κιόλας και παίρνω άδεια από το σύζυγο για να μπορέσω να μετακινούμε να έρχομαι εδώ στην όμορφη Φραγκφούρτη. Θέλω να πω ότι ένα γενικό συμπέρασμα, οι τιμές και στη Στουτκάρδη είναι εξίσου. Γιατί μην ξεχνάμε. Στο ρεύμα και στα υπόλοιπα. Στο ρεύμα και στα υπόλοιπα. Το ρεύμα έχει μπει και αυτό στην διαδικασία της αύξησης. Δηλαδή, αν κάποιος μηνιαίος πλήρωνε 50 ευρώ το μήνα, εξαρτάται φυσικά και την κατανάλωση κάνεις, αλλά σου λέω τώρα έτσι ένα έτσι εύκολο παράδειγμα. Αν πλήρωνε σε 50 ευρώ, τώρα θα φτάσει, κυμαίνεται ας πούμε, με την αλλαγή, κυμαίνεται στα 70. Όσον αφορά το καύσιμο για τη θέρμανση, το αέριο που χρησιμοποιούν, τον γκάζι που λένε εδώ πέρα, και αυτό έχει ανέβει. Και οι πολίτες θα το ζήσουν καλά στο πετσί τους. Αυτή την ακρίβεια θα τη ζήσουν. Τώρα ακόμη είναι στα σύννεφα. Γιατί το λέω, προ-Χριστουγέννων η εορταστική ατμόσφαιρα δεν τους επιτρέπει να βυθιστούν λίγο σε περισυλλογή καθόλου. Γιατί παρόλη την ακρίβεια, και όπως σας έστειλα, ακόμη και σε ήδη γυναικεία εξεσουάρ, όπως τα έστειλα, είδατε μία ανόητη τσάντα, μία χαζή τσάντα, πόσο κάνει 600 ευρώ. Και λες εσύ, μα ποιος τα δίνει, εδώ είμαστε στο πεζόδρομο Τσάιλ,
Είναι ο πεζόδρομος της Φραγκφούρτης, ο γνωστός πεζόδρομος, που παλαιότερα εδώ στο πεζόδρομο, το Μεσαίωνα, ήταν περισσότερο, πραγματοποιούνταν οι εμποροπανήγυροι. Ερχόντουσαν από τη Γαλλία, από την Αγγλία, οι ζωέμποροι και διαθέταν τα ζωντανά τους εδώ σε αυτό το κομμάτι που τώρα έχει γίνει, έχει εξελιχθεί και μετατράπηκε σε ένα όμορφο πεζόδρομο. Αυτά που δείξατε είναι τα μπρέτσελ μαμούθ. Εδώ είναι, εδώ σε αυτό το κτίριο μα μείνουμε, είναι η κλειστή αγορά. Άμα μπείτε μέσα θα δείτε, εκεί είναι όλα τα είδη, υπάρχει με είδη τροφίμων, έχει και έναν Έλληνα, έχει πάρα πολλούς Ιταλούς, οι οποίοι εμπορεύονται τα βαχαρικά τους. Χαρτί κουζίνας, αν δεν κάνω λάθος τώρα και δεν βλέπω καλά, πρέπει να είναι 4 ευρώ. Έχει, έχουν αύξηση και εντάξει, τώρα έτσι πως δουλεύει η αγορά και με τον πληθυσμό και με τον τουρισμό τον οποίο έχει αυτό το διάστημα, λόγω της χριστουγεννιάτικης αγοράς και των εκδηλώσεων που γίνονται. Ναι. Νομίζω ότι πραγματικά τώρα δεν σκέφτονται αυτό, γιατί έχουν να σκεφτούν μετά την κίνηση. Μετά την καινούργια τη χρονιά, όταν θα σβήσουν μετά, τα λαμπιόνια, ναι, και όταν θα φύγει αυτή η λάμψη και το γκλίτερ, τι γίνεται κάνοντας τον απολογισμό πώς θα βγάλουμε τον υπόλοιπο του χειμώνα. Εκεί είναι. Μια καλή ερώτηση, Γιάννη μου, γιατί θέλω να σας πω ότι η μισθή δεν είναι η αστρονομική μισθή που γνωρίζατε. Και ως επιτοπλίστων, νομίζω το είχα αναφέρει και τότε που ήμουν καλεσμένη στο στούντιο, είχα πει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι με άμεση διαδικασία πρόσληψης. Τους δανείζουν. Υπάρχουν εδώ, ευδοκιμεί το σύστημα δανεισμού εργαζομένων. Τους εργαζόμενους τους δανείζουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες κάνουν μια σύμβαση με τον εργοδότη. Ότι ο εργοδότης μπορεί να είναι η Mercedes, να είναι η Porsche, να είναι. Αν σας μιλάω τώρα για τις βιομηχανίες που έχουμε στη Στουτκάρδη. Κάνουν τη δική του σύμβαση με καθόλου επιοικούς και έτσι ευδόκιμους όρους. Και ο εργαζόμενος που έχει ανάγκη να εργαστεί θα πάει να δουλέψει για 1.500 ευρώ. Αν υπήρχε η άμεση πρόσληψη, θα έπαιρνε 2.500. Ναι, τις παίρνει τις 2.500, γιατί είναι μέσω δανεισμού η θέση. Και μάλιστα δεν έχεις μονιμότητα. Είναι πολύ διαφορετικά τα κριτήρια πια πρόσληψης σε εργασιακό χώρο. Και να μην ακούν κάποιοι 1.5 και η ζωή εκεί δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Εκεί είναι αλλιώς. Το 1.5... Μάλιστα. Το 1.5 ίσα πληρώσει τα ενίκια σου, θα πληρώσει τα ενίκια, τα κοινόχρηστα και τις βενζίνες. Αυτό όμως που οφείλω να πω και θα ήταν άδικο να μην το επισημάνω, η βενζίνη δεν είναι ακριβή. Η βενζίνη, η σούπερ, τώρα δεν είμαι και, πώς το λένε, γνώστης, ναι, να τα. Ναι, πού κυμαίνεται. Να διαφοροποιήσω όλα αυτά. Πού κυμαίνεται. 1.67 ήταν την περασμένη Παρασκευή. Α. Το πολύ πολύ 1.75. Το πολύ. Άρα δηλαδή 1.75. Η απλή είναι 1.50 κάτι. Ορίστε. Η απλή αμόλυβδη δηλαδή τώρα, ναι, είναι ένα. Σου λέει, ναι, εντάξει, ναι, ναι, πάμε. Δεν καταλάβω. Ναι, ναι. Όχι 1.50, όχι 1.67, 1.75. Εκεί θα κυμαίνεται. Αυτό όμως που μπορώ να επισημάνω, ναι, μεν η βενζίνη. Ελάτε όμως που ακολουθούν τα πρόστιμα, έχει οριστεί η καινούρια κυβέρνηση, η οποία μας έχει τώρα μην το πάρετε, δεν είναι το κομμάτι πολιτική τοποθέτηση, αλλά είναι γεγονός. Ναι, δεν τη Μέρκελ. Μας πρασίνησαν. Ξέρετε, το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη 40 και 30, αντιλαμβάνεστε. Οπότε, έχουμε τους κατασκόπους, τα μηχανήματα που τοποθετούνται και κάνουν, ξέρετε, την άμεση φωτογράφηση, τα πρόστιμα πηγαίνουν και έρχονται και έτσι εδώ πέρα πραγματοποιούνται τα έργα, τα μεγάλα έργα στη Γερμανία. Εσείς από τι νομίζετε ότι δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν? Από τα πρόστιμα που τρώμε εμείς οι πολίτες κάθε τόσο. Δεν είναι. Ύστερα, το πάρκινγκ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ στη Φραγκφούρτη, για να παρκάρεις μισή ώρα, όπου και αν παρκάρεις, το ποσό που απαιτείται είναι 2,5 ευρώ. Όχι ψέματα. Για μία ώρα είναι 2,5 ευρώ. Επιλέγεις το park house. Park house σημαίνει χώρο. Πείτε μου λίγο το. Πάρκινγκ. Ναι. Το πάρκινγκ. Το πιο φθηνό για 24 ώρες είναι 15 ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν για κάποιον που είναι επισκέπτης εδώ πέρα, τι πρέπει να πληρώνει άμα μείνει 3-4 ημέρες μόνο για το πάρκινγκ. 15 ευρώ. Υπάρχουν και 25 ευρώ. Εσύ επιλέγεις. Είναι ακρίβεια, παιδιά. Είναι ακρίβεια. Δεν το λέω αυτό με ψημυρώντα. Δεν με ψημυρώ. Λέω ότι δίνω τη ρεαλιστική εικόνα όσο έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό λέω. Μείνετε στην Ελλάδα. Ελάτε μόνο για τουρισμό στη Γερμανία. Δεν υπάρχει την ευμάρεια που ζούσαμε κάποτε και την απολαμβάναμε. Δεν την έχουμε τώρα. Μάλιστα. Μαρία μου. Ξαναλέω.
Πραγματικά ναι. Μας καθήλωσες με τον λόγο σου και με αυτά τα οποία μας μετέφερες. Ευχόμαστε την επόμενη φορά να πούμε περισσότερο αισιόδοξα πράγματα. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία, αν δεν τα ξαναπούμε. Αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέχρι τις γιορτές, πολύ ευχαρίστως, έτσι για να μας μεταφέρεις ακόμα περισσότερα όμορφες εικόνες, γιατί εγώ σήμερα μαύρισα αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Είναι η πραγματικότητα όμως και πρέπει να την κοιτάμε κατάματα. Αν και υπήρξα άγγελος, κακός άγγελος πληροφοριών, αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι την πραγματικότητα, Μαρία μου. Είναι το data. Είναι τα δεδομένα, όπως το είπες. Η ακρίβεια δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών. Έτσι. Εάν δεν παίρνει 2.500 ευρώ, Γιάννη μου, δυστυχώς στην πρόνοια μετά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναείδα. Ξέρετε εμείς. Πόσο σας εκτιμώ και πόσο σας αγαπώ. Και εμείς, και εμείς. Ειλικρινά χαίρομαι για αυτήν την έτσι, άρρηκτη σχέση και για αυτήν την όμορφη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί. Έτσι. Και που μου δίνετε και εσείς το βήμα να μεταφέρω εικόνες και ρεαλιστικές τοποθετήσεις. Από τη Φραγκφούρτη, εγώ σας φιλώ να ευχηθώ στους συνεπατριώτες και στους ομοεθνείς καλά Χριστούγεννα, αλλά όπως είπες, ίσως πριν τα Χριστούγεννα να έχουμε μία ακόμη. Κάτι έτσι, μας κάνεις. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να είσαι γερή και δυνατή. Και να προσέχεις, να έτσι. Καλά, για την ώρα έχουμε ονειρούπολη δράμας. Και πολύ καλά κάνετε, στηρίζουμε και πολύ καλά κάνετε. Στηρίζουμε ό,τι έχει σχέση με Ελλάδα. Είναι ένα αξιέπαινο έργο του αγαπητού μας κοινού φίλου, του Θωμά του Μαργαρίτη. Του Θωμά του Μαργαρίτη, έτσι. Ο οποίος, ο Θωμάς ο Μαργαρίτης ήταν ο άξονας, ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο όμορφο, μα όμορφο έργο στην πόλη της Δράμας και ανέβηκε εκεί. Και ξέρεις, ο Θωμάς ο Μαργαρίτης ήταν και αυτός που μας γνώρισε, έτσι, που έκανε τη γνωριμία. Ναι, ναι. Και χαίρομαι και σήμερα ο Θωμάς έβγαινε σε κανάλι, σε άλλο κανάλι και του λέω ούτε συνονοημένοι. Και γράφω ούτε συνονοημένοι να είμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.